Πυρκαγιά ξέσπασε στην εξοχή κατοικία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτης, ο Αγίου Θεοδόρου, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, καταστρέφοντας το μισό σύμφωνα με πληροφορίες. Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά και επί τόπου έσπευσαν μέλη της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ασκημένη ενέργεια. Πιθανό θεωρείται και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Μιλώντας στο Sky, ο Περιφερειάρχης της πυροσβεστικής Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Γιώβας, ανέφερε πως έχει υποστεί ζημιές στο σαλόνι και η κουζίνα του σπιτιού, ενώ το υπόλοιπο έχει υποστεί ζημιές κυρίως από τους καπνούς. Δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε άμεσα τα αίτια της πυρκαγιάς, όπως ενημέρωσε. Ο κύριος Σιμίτης και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της φωτιάς και δεν υπήρξε φύλαξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρούν πως το συμβάν προκαλεί διάφορα ερωτηματικά. Ενδεικτικό είναι ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε μέσω του συναγερμού του σπιτιού ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα περί οίκου στην πυροσβεστική. Σημειώνεται ότι στόχος εμπρισμού είχε γίνει και το γραφείο του, του πρώην Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Καλημέρα. Φαίνεται πως μάλλον έχουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από έναν κοινό εμπρισμό, γιατί έχει βρεθεί ορολογιακός εμπριστικός μηχανισμός, ήταν τοποθετημένος μέσα σε μεταλλικό κουτί. Όλη αυτή η συνδεσμολογία που ενεργοποίησε την εμπριστική αυτή βόμβα παρουσιάζει ομοιότητες με τη βόμβα η οποία είχε, την εμπριστική βόμβα η οποία είχε τοποθετηθεί στο μετρό από μία οργάνωση, την έρευνα της δραστηριότητας της οποίας θυμίζω είχε αναλάβει αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα χτύπημα πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο, δεδομένου ότι τοποθετήθηκε αυτή η εμπριστική βόμβα στο μπαλκόνι, σε σημείο μάλιστα ώστε να έχει πρόσωπο σε εισαγωγικά προς το παράθυρο, ούτως ώστε όταν έσκαγε η φλόγα να πήγαινε κατευθείαν προς το ξύλινο μέρος του παραθύρου, ώστε να μπει στη συνέχεια, να επεκταθεί στη συνέχεια στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως και ακριβώς έγινε. Μιλάμε δηλαδή για μια επίθεση η οποία ήταν άρτια σχεδιασμένη και αυτοί οι οποίοι την σχεδίασαν και την έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους είχαν άριστες γνώσεις περί της συμπεριφοράς της φωτιάς. Λογικό είναι ότι ακόμα την έρευνα την έχει η κρατική ασφάλεια, αλλά προϊόντος του χρόνου λογικό είναι ότι θα την αναλάβει η αντινομοκρατική υπηρεσία. Μάλιστα. Λοιπόν.